Αντίπεινα για το κάψιμο του Κορανίου στη διάρκεια αντιτουρκικών διαδηλώσεων, φοβάται η Δύση και παίρνει μέτρα, Χριστίνα Ιορδανίδου. Έτσι είναι. Μίνα, ε, Γερμανία, Ηνωμένε Πολιτείε, Γαλλία προειδοποιούν του πολίτε για κίνδυνο τρομοκρατική επίθεση στην Τουρκία. Προειδοποίηση, λοιπόν, εξέδωσε τόσο η γερμανική πρεσβεία στην Άγκυρα και καλεί του πολίτε να είναι πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει, λέει, κίνδυνο για τρομοκρατικέ επιθέσει. Αναφέρεται στι πρόσφατε διαδηλώσει στη Σουηδία, το κάψιμο του Κορανίου. Αντίστοιχη η προειδοποίηση και της, ε, των Ηνωμένων Πολιτείων και τη Γαλλία. Χριστίνα Ιορδανίδου. Ναι. ναι, Χριστίνα. Τώρα να σου πω και κάποιες εξελίξεις σε σχέση με, με το συγκεκριμένο θέμα, σε σχέση με το κάψιμο του Κορανίου στην Σουηδία. Ακροδεξιό δημοσιογράφο που εργαζόταν στο RT, φέρεται να οργάνωσε το κάψιμο του Κορανίου στη Σουηδία σύμφωνα με ξένα μέσα μήνα. Ο άνθρωπο αυτό, το όνομά του είναι Τσάνκ Φρικ, φέρεται να πλήρωσε τον άνθρωπο που έκαψε το Κοράνι, τον Ράσμου Μπαλουντάν, μόλι 320 Σουηδικέ κορώνε, για να πάρει άδεια για την διαδήλωση κοντά στην πρεσβεία, την διαδήλωση που όλοι θυμόμαστε, τη Τουρκία στη Στοχόλμη. Ε, τώρα, η Μόσχα από την πλευρά τη αρνείται όποια. Αντίποτε εμπλοκή, γιατί υπάρχουν μπλουζάκια που φορούσε ο συγκεκριμένο δημοσιογράφος και κατηγορούν ότι είχε συνδέσεις, διασυνδέσεις με το Κρεμλίνο. Το Κρεμλίνο λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με όλη αυτή την υπόθεση.